Σαν να σου την είχαν στημένη, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, ο κύριος εκεί πέρα, ο Κωνσταντινίδης, ήταν μετά ανακάλυψα, μετά από το γεγονός ότι έγιναν όλα αυτά με την Ομοσπονδία, μου στέλνουν άπειρα μηνύματα, φωτογραφίες με τον, αυτό το γουρούνι της Ομοσπονδίας μας, το Θάνο, να είναι μαζί, να δουλεύουν μαζί, να συνεργάζονται, οπότε κατάλαβα μετά με τι άνθρωπο είχαν κάνει. Δεν είμαι κανένα κοροϊδό. Άρα δηλαδή πιστεύεις ότι ήταν βαλτό όλο αυτό να γίνει? 100%. Είναι 100% ήταν άνθρωπος, ήθελε να μου τη στήσει, αλλά να στήσει έναν άνθρωπο που λέει την αλήθεια δεν γίνεται. Δηλαδή να μου πει τι. Να μου τη στήσουν πώς, να μου κάνουν τι. Άμα έρθεις κάτω. Μικολά. Σε έχω στείλει στο νοσοκομείο, άμα έρθεις κάτω. Του είπα ότι κατάλαβα ποιος είσαι, ότι είσαι ένα. Πώς είναι, ένα τσιράκι της Ομοσπονδίας και εσύ. Μια τελευταία σου πρόσφατη ανάρτηση ήταν λοιπόν ο Light. Ποιος είναι αυτός ο Sneak, ο Light. Α, το Sneak τον είδα χθες, μου στέλνανε και άλλα βιντεάκια του που το παίζουν, δεν ξέρω, τέτοια ιστορία. Και στην τελική του βλέπεις κάτω να τρώνε φάπες και να μην σηκώνονται κιόλας να δώσουν. Εντάξει, λοιπόν. Δηλαδή τώρα να κάθεσαι να μιλάς για το ότι είσαι αλήτης και ότι έχεις μεγαλώσει έτσι και ότι. Και μετά κάθεσαι τρως και κάτω και τρως φάπες, νομίζω δεν είναι μια. Δεν μπορείς να πεις ότι είσαι άνθρωπος σε επίπεδο. Το επίπεδο αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Σου απάντησε να ξέρεις ο Light. Ο Πηλίδης, τον ξέρεις τον Πηλίδη. Θύμισε μου ποιος είναι αυτός. Δεν τον ξέρω, αδερφέ. Δηλαδή, αν δεν ήμουν αθλητής και ήμουν κάποιος που δεν μπορώ να σταθώ για τον εαυτό μου, θα με ήξερε πάλι πολύ καλά. Φαίνεσαι λίγο επιθετικό. Δεν είμαι επιθετικός, κανονικός είμαι! Όλοι οι ανόητοι χειροτέρεψαν. Δεν είδα καμία βελτίωση.